Κύριε Πουλόπουλε, την προηγούμενη συνέντευξη που δώσαμε την Τετάρτη, το απόγευμα οι εξελίξεις μας πρόλαβαν. Εμείς βγάλαμε μια απόφαση ότι οι ερχόμενοι από Αρκαδία και Αργολίδα θα έχουν υποχρεωτικά rapid test για να μπουν στη Λαϊκή, όπως και πραγματοποιήθηκε. Γιατί μέχρι τότε ήταν κόκκινες σε συγκεκριμένες περιοχές. Ήταν κόκκινες, ναι. Μπήκαν και σε βαθύ κόκκινο και ταυτόχρονα μπήκαμε και εμείς σε κόκκινο. Ορίστηκαν από την κυβέρνηση όλη η Ελλάδα σε κόκκινο. Οι υπόλοιπες περιοχές που δίνει σε βαθύ κόκκινο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αμέσως κινητοποιηθήκαμε. Ενημερώσαμε όσους μπορούσαμε τηλεφωνικώς να έχουν rapid test, όπως και έχουν φέρει πολλοί αρκετοί σήμερα εδώ. Αλλά επειδή υπήρχαν και διάφορες από διάφορες περιοχές, όπως η Πηλία, που τα κέντρα υγείας δούσαν έγγραφο και τα υπόλοιπα, εμείς με σημερινή μας ανακοίνωση και μετά από συνεννόηση με τον συντονιστή του ΕΔΗ, κύριο Βλαχοδημητρόπουλο, και σε συνεργασία βεβαίως με το Δήμο, συνοηθήκαμε να προσφέρουμε δωρεάν αυτά τα rapid test κάθε Τετάρτη εδώ σε αυτό το χώρο που δίνουμε τη συνέντευξη στο βιολογικό, και θα είναι υποχρεωμένοι αυτοί που δεν έχουν κάνει κάπου αλλού τεστ και δεν μπορούν να τα αποδείξουν να κάνουν εδώ το τεστ. Εμείς δεν θέλουμε να επιβαρθεί κανένας από τους παραγωγούς με το να κάνει τεστ, αλλά πρέπει να διατηρήσουμε την ασφάλεια, να αισθανθεί ο πολίτης καταναλωτής που έρχεται και ψωνίζει ασφάλεια, να έρχεται στην Λαϊκή αγορά και να αισθάνεται ότι έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε όπως μέχρι σήμερα δεν έχουμε κανένα κρούσμα, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μην έχουμε κανένα άλλο και να σβήσει και η περιπέτεια που περνάμε. Εμείς είμαστε εδώ, το είπα και σε μια άλλη συνέντευξη, ότι εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όλους τους παραγωγούς, όλους τους εμπόρους, να κρατήσουμε τα υγειονομικά μέτρα, βεβαίως μην ξεχνάμε τις μάσκες, οι μάσκες, και μάλιστα δεν ξέρω αν θα πρέπει διπλές ή όχι, αυτά θα τα εξετάσουμε, αλλά το rapid test δεν πρέπει να μπαίνει στη παραγωγός κανένα στη Λαϊκή, και βεβαίως και όσοι πολίτες επισκεφτούν την αγορά για να ψωνίσουν, θα έχουν και αυτή τη δυνατότητα να κάνουν το rapid test, έτσι, όλοι οι δημότες της Καλαμάτας. Άρα κάθε Τετάρτη στον χώρο των βιολογικών, ναι, δωρεάν rapid test για επισκέπτες και υποχρεωτικά για όλους τους παραγωγούς. Υποχρεωτικά. Το οποίο θα ισχύει τουλάχιστον για μια εβδομάδα, και αν κατορθώσουμε και το Σάββατο να έρθει ο ΕΔΗ, και το Σάββατο θα κάνουμε αυτά. Απλώς βρισκόμαστε σε επαφή με τον ΕΔΗ να δούμε πώς θα τονίσουμε το θέμα. Ανακοίνωση. Την Τετάρτη 10 Μαρτίου θα μπορείτε στον χώρο της βιολογικής αγοράς να υποβάλλεστε σε δωρεάν rapid test από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Απαιτείτε να προσκομίσετε τον άμκα σας. Τα αποτελέσματα θα παραλαμβάνονται μέσω κινητού τηλεφώνου.